χάσεις τον άνθρωπό σου από δίπλα σου, γιατί ο άλλος ήθελε χρήματα. Φόνωσε ψυχρό. Έχω έρθει αντιμέτωπη εγώ 3 φορές με το δολοφόνο. Ο Σταματάκης ήταν ένας από τους λίγους δημότες του Περιστερίου. Σαν άνθρωπος ήσυχος, ήρεμος, απλός. Ήταν ένα παιδί εργατικό, νοικοκύρης ήτανε. Ήτανε καλός άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρκετά ενδιαφέρουσα απόψη βραδιά, με αγωνία, δράση, εκπλήξεις και λίγο κίνδυνο να παραμονεύει κάπου εκεί στην άκρη του τούνελ. Και πώς να μην τα έχουμε όλα αυτά, αφού απόψη αναζητούμε έναν επικίνδυνο δολοφόνο, ένα μέλος συμμορίας νονών που εκβιάζει καταστηματάρχες της νύχτας και δεν διστάζει να εκτελέσει όποιον το αντισταθεί, όποιον το δώσει προστασία. Δύσκολη λοιπόν βραδιά και επεισοδιακή θα έλεγα. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτήν και σε όλα αυτά τα καυτάκια αποκαλυπτικά που θα βγάλουμε απόψε, να θυμίσουμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Η εκπομπή Φως στο Τούνελ, που από ό,τι φαίνεται την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, γιατί αποκάλυψε 2 καυτά θέματα. Και να πάμε στο πρώτο. Θα θυμάστε όλοι εκείνη την ομαδική φυγή, την ομαδική εξαφάνιση των 4 αδερφών της οικογένειας Γεωργιάδη, τα παιδιά όλα αυτά, από την Πάτρα. Οι κοπέλες άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού και χάθηκαν. Οι καταγγελίες έλεγαν ότι ήταν μέλη κάποιας αίρεσης ή